Φιλοξενούμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Καραπαπάζογλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ακούσατε έτσι τις θεσινές εξαγγελίες, κύριε Καραπαπάζογλου? Σας βρίσκει σύμφωνη η απόφαση ή όχι? Αναμενόμενες ήταν οι εξαγγελίες, γιατί περιμέναμε κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα που ακούσαμε. Βέβαια, σήμερα θα είμαστε πιο σίγουροι για το τι ακριβώς πρέπει να ακολουθήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα τι να σας πω, προφανώς με ρωτάτε για τους εσωτερικούς χώρους. Ναι, ναι, ναι. Ότι θα πρέπει να σερβίρουμε μόνο εμβολιασμένους, ακριβώς. Ναι, ναι, ακριβώς. Από τη στιγμή που αποφάσισε έτσι η κυβέρνηση, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τι να πω, το μόνο που μας απασχολεί είναι ότι σίγουρα μικραίνει πάρα πάρα πολύ η πίτα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ναι, ναι. Και ό,τι συνεπάγεται αυτού. Βέβαια. Το άλλο που μας προβληματίζει φυσικά είναι το πώς θα γίνεται... Ο έλεγχος. Ναι. Ο έλεγχος, λέτε, πώς θα γίνεται. Σας ακούω. Ναι, ναι. Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα. Και αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς καφέδες και φαγητό σερβίρουμε. Διασκέδαση προσφέρουμε. Δεν γίνεται να καθόμαστε στην πόρτα να κάνουμε συσταγωγικά τον μπαμπούλα ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Αναγκαστικά, από ό,τι φαίνεται, θα χρειαστεί να το κάνουμε και αυτό. Το πώς θα γίνει ακριβώς δεν ξέρουμε, γιατί θεωρητικά μέχρι τέλος εβδομάδας θα γίνει αυτό με το application, από ό,τι ναι. έχω ακούσει κι εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι λίγο δύσκολο για μας. Πέρα από ότι είναι το άχαρο του πράγματος, θα πρέπει και εμείς σαν επιχείρηση να έχουμε κάποιον άνθρωπο, τον οποίο φυσικά για τον πληρώνουμε πρωί και βράδυ για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι. Να θυμίσουμε, Αναστασία μου, ότι 12.30 φυσικά, και... θα έχουμε εξειδίκευση των μέτρων για το πώς δηλαδή θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Πιθανά και με τους χρωματισμούς, ο Πιερακάκης τώρα θα πει πώς θα μπαίνουν μέσα, πώς θα βγαίνουν στους ανθρώπους. Βέβαια, τους βγάζει από το δίλημα μειχτός ή αμυγής χώρος. Αυτό ήθελα να τον ρωτήσω, αυτό, τι έχει αποφασίσει για να μην... θα κάνει το κατάστημά του. Για να μην λέει ο Καραπαπάζογλου ότι ξέρεις κάτι, εγώ παιδιά εντάξει, είμαι εμβολιασμένος. Στο δίπλα πάνε είναι μειχτός, εκεί πάνε περισσότεροι, θα τα αλλάξω κι εγώ. Τους βγάζει από αυτό το δίλημα του ανταγωνισμού. Λέει κλειστή χώρη μόνο για εμβολιασμένους, έτσι ώστε να μην υπάρχει και αντιπαλότητα μεταξύ των μαγαζιών. Βοηθάει αυτό? Θα με συγχωρήσετε, δεν έχω ακούσει καλά την ερώτηση. Δεν έχω καλή ψυχή. Αν το γεγονός ότι... κυβέρνηση. Ναι, έλα Αναστασία. Αυτό θα το δούμε στην πράξη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα. Εσείς τι είχατε σκοπό να κάνετε? Δεν είχαμε αποφασίσει. Σε συζητήσεις ήμασταν συνεχώς, γιατί έπρεπε να ζυγίσει τα πράγματα. Πάλι δεν μπορείς να ξέρεις. Ήταν μια κατάσταση μπρος κρυμμός και πίσω ρέμα, έτσι, ξεκάθαρα. Σωστά. Περδεμένη είναι η άνθρωπη τώρα. Είναι λίγο άχαρο αυτό το πράγμα, μας δυσκολεύει. Βέβαια. Πρώτα με τις μεζούρες, μετά με τα χρώματα. Σε μια έρευνα που είχε κάνει το Σωματείο Εστίασης της Θεσσαλονίκης, το 85% των ιδιοκτητών, των επιχειρηματιών της εστίασης, έλεγε ότι θα κάνουν τους χώρους τους μεικτούς. Και μόνο ένα 6% είχε αποφασίσει να γίνουν, αποκλειστικά και εμβολιασμένους. Κοίτα, και το 9% δεν ήταν αποφάσιστο. Άρα δεν θα είχαμε το αποτέλεσμα, το παραγόμενο στο οποίο ελπίζει η κυβέρνηση. Τι λέει η κυβέρνηση? Λέει, παιδιά, μόνο οι εμβολιασμένοι, μπας και παρακινήσω τους εμβολίαστους να πάνε εμβολιαστούν, να τον λύνουν. Άμα ήταν ούτως ή άλλως μεικτή η χώρη. Τι νόημα έχει να το κάνω? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαζόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Καλημέρα σας, καλημέρα, Αναστασία μου.